Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επ' ευκαιρία της συζήτησης που κάνουμε σήμερα για την επιλογή στο πρόσωπο του κυρίου Σαουνάτου στο υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, θα ήθελα να σας θέσω υπόψη σας κάποια δεδομένα που υπάρχουν, να δω αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σας για την επόμενη μέρα με την εικόνα που σήμερα έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τα υπουργεία, με τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά. Αν δεν κάνω λάθος, και όπου κάνω λάθος είμαι στη διάθεσή σας να με διορθώσετε, με το νόμο 4757 του 20 άλλαξε ουσιαστικά άρδιν όλο το σχέδιο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Φτάκαμε στα μέσα, δημιουργήσαμε την ΑΠΑ, την λεγόμενη ΑΠΑ, η οποία πήρε τη συντριπτική πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Ποια ήταν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας χθες και σήμερα η ΑΠΑ? Ελέγχει οτιδήποτε έχει σχέση με την ασφάλεια των αεροδρομίων και εσωτερικά και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τις ασφάλειες και τους διαιτητές κανόνες. Από την ημέρα λειτουργίας της ΑΠΑ ουσιαστικά έχουμε πέφτει σε ένα λίθαργο η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια και όπου υπήρχαν υπάλληλοι της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας είναι επί της ουσίας χωρίς αντικείμενο. Δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα και αντικείμενο ουσίας που να αφορά τα θέματα ασφάλειας εντός του αεροδρομίου και όσον αφορά τις συμβάσεις που αφορούν τις πτήσεις και την ασφάλεια των πτήσεων. Με τα δεδομένα αυτά έχουμε πλέον την ΑΠΑ και μόνο την ΑΠΑ να ελέγχει επί 24 ώρου βάσεως την ασφάλεια των αεροδρομίων, δηλαδή εκ του μακρόθεν από την Αθήνα. Καλείται η ΑΠΑ να έρθει και να δώσει, να ελέγξει και να ουσιαστικά να καθοδηγεί όλα τα αεροδρόμια της πατρίδας μας. Εν αντιθέσει, αν θέλετε, με μια σειρά πρακτικές λογικές που υπήρχαν στο παρελθόν και εν αντιθέσει και με την σύμβαση παραχώρησης που κάναμε με τη Fraport, μέσα από την οποία ξεκάθαρα δηλώνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης υπηρεσίας του κρατικής, η οποία να ελέγχει την ασφάλεια των αεροδρομίων. Σήμερα ακούγεται, διαβάζουμε μέσα από δημοσιεύματα, η πρόθεσή σας να δημιουργηθούν κάποια υποκαταστήματα ΑΠΑ σε κάποια αεροδρόμια της πατρίδας μας, είτε αυτή είναι Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο. Κάποιοι μιλάνε για τη Ρόδο, εγώ θα σας έλεγα για την Κέρκυρα, έχει 4 εκατομμύρια ας πούμε χρήστες στο αεροδρόμιο, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται αναγκαία η παρουσία, η λειτουργία υποκαταστήματος της ΑΠΑ. Αυτά τα υποκαταστήματα που φαίνεται μέσα από το δημοσιεύματα που θέλετε να λειτουργήσετε θα χρησιμοποιήσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Με δεδομένο το κενό ασφάλειας που υπάρχει στα αεροδρόμια τα περιφερειακά, λόγω μη ύπαρξης τελεχών της ΑΠΑ και εκ του μακρόθεν δεν είναι και εύκολο να ελέγχεις αυτά τα πράγματα. Σας ρωτάμε και λέμε ποια είναι η πρόθεσή σας για το προσωπικό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας Χαρής Καποδίστριας έχει 7 υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αργόσκολοι επί της ουσίας, όπως το ακούτε. Το αντικείμενό τους είναι από ελάχιστο έως μηδενικό. Η συνεργασία λοιπόν η αυριανή για θέματα ασφάλειας της ΑΠΑ με την ΗΠΑ, είτε μέσα από μια σύμβαση την οποία να προκύπτει η συνεργασία αυτή, είτε αν θέλετε με υποκαταστήματα που θέλετε να συστήσετε στα επιμέρους αεροδρόμια, με υπαλλήλους που προέρχονται από την ΗΠΑ και έχουν την τεχνογνωσία, είναι στις προθέσεις σας? Και αν όχι, με ποιο τρόπο επί 24 ώρου βάσεως μπορείτε να ελέγχετε την ασφάλεια των πτήσεων και των όσων συμβαίνουν εντός των αεροδρομίων των περιφερειακών? Σας ευχαριστώ κύριε Πιάτη. Ο κύριος Στυλιανίδης.